Κάθε κύτταρο στον εγκέφαλό μας είναι όπως ένας άνθρωπος μέσα σε μια κοινωνία. Μπορεί να έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του να είναι κοινά, δύο χέρια, δύο μάτια, δύο πόδια, όμως κανείς δεν είναι όμοιος με κανέναν άλλον. Και αυτή η πολυπλοκότητα και αυτή η ποικιλομορφία καθιστά δυνατή και τη ζωή. Μια σημαντική έρευνα που έρχεται να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε για τη λειτουργία των ενδονευρώνων ταχείας πυροδότησης, των εγκεφαλικών κυττάρων δηλαδή, που αθροίζουν τα ερεθίσματα και στη συνέχεια μεταφέρουν το μήνυμα στα επόμενα κύτταρα, πραγματοποίησαν ερευνητές του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύτηκε και στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Communication. Αυτό που εμείς περιγράψαμε με θεωρητικές προσεγγίσεις είναι πώς αυτά τα κύτταρα επεξεργάζονται τα σήματα που δέχονται χρησιμοποιώντας τους δεντρίτες τους. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι αυτά τα κύτταρα είναι πάρα πολύ απλά, λειτουργούν ως ένα αθρηστικό κομπιουτεράκι αν θέλετε. Και αυτό που δείξαμε εμείς είναι ότι δεν ισχύει αυτή η απλοποίηση. Αυτό τώρα είναι το μήνυμα, έτσι, ναι. Όταν κυτρινίζει. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι το κύτταρο ουσιαστικά μιλάει κατά κάποιο τρόπο. Εδώ έχει πάρει το μήνυμα και τώρα ναι. το επεξεργάζεται, ναι. Μπορούμε να πούμε. Τώρα το στέλνει παρακάτω. Το στέλνει, το ναι, μεταφέρει. Ναι. Τι είναι όμως οι ενδονευρώνες και γιατί η κατανόηση της λειτουργίας τους μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά σε μια ζωή χωρίς νευροεκφυλιστικές διαταραχές. Είναι πανέμορφα, πανέξυπνα και πολύπλοκα κύτταρα στον εγκέφαλό μας, πολύ σημαντικά για την εξισορροπημένη διέγερση των νευρικών κυττάρων και τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Αν αυτά τα κύτταρα έχουν αλλοιώσεις, είτε στη μορφολογία τους είτε στην πρωτενική τους σύνθεση για παράδειγμα, αυτές οι αλλοιώσεις μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στον εγκέφαλο από ό,τι θεωρούσαμε προηγουμένως. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο που μαθαίνουμε. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανακαλύψει κάποιους καινούριους βασικούς παίχτες σε αυτό το παιχνίδι της μνήμης και μάθησης, τους οποίους δεν γνωρίζαμε στο παρελθόν. Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας μπορεί να είναι από μνήμη, βασικά πράγματα, μέχρι και ασθένειες στο εγκέφαλο, όπως έχουμε πει, Alzheimer's ή Parkinson's. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, ωστόσο, ανοίγουν το δρόμο και για την ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα που ξέρουμε ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα, αυτό ίσως μας φέρει και ένα βήμα πιο κοντά στο να φτιάξουμε τεχνητή νοημοσύνη που είναι πιο ρεαλιστική, πιο κοντά στον άνθρωπο. Τα καλά νέα, ωστόσο, για το Ινστιτούτο Μοριακής Τεχνολογίας και Βιοτεχνολογίας δεν σταματούν εδώ. Η Διευθύντρια Έρευνών του Ινστιτούτου θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την έρευνά της και μάλιστα εργαστηριακά αυτή τη φορά και σε εμβιαόντα, καθώς βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Einstein με μια υποτροφία που της εξασφαλίζει τη συνέχεια. Αυτό που είχα εγώ την τιμή και την τύχη να λάβω είναι μια μεγάλη χρηματοδότηση για τα επόμενα 3 χρόνια, η οποία ουσιαστικά επιτρέπει την εκτέλεση πειραμάτων σε ζώα αυτή τη φορά, σε ποντίκια, όχι πλέον στον υπολογιστή, στο εργαστήριο που με φιλοξενεί, το εργαστήριο του Matthew Larkum στο Βερολίνο, που είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο σε θέματα δεντριτών, που είναι και το αντικείμενο του εργαστηρίου μας. Οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτή την εξέλιξη, καθώς τα επόμενα 3 χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε και δικιά μας πειραματική δραστηριότητα αρχικά στο Βερολίνο και ήδη το στείνουμε και εδώ στο ΙΤΕ. Το μόνο που είναι μακριά από τα όνειρα και από την επιτυχία και από το τι θεωρεί επιτυχία ο καθένας είναι η θέλησή του για σκληρή δουλειά. Και νομίζω το γεγονός ότι μια τέτοια αξιόλογη δουλειά βγήκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το ΙΤΕ και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης για τη χώρα είναι ένα τρανό παράδειγμα ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε αρκεί να αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε.